Αύριο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, τα Χανιά θα πούν το τελευταίο αντίο στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανούσο Βολουδάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Στέλλα Μαθιουδάκη θα μας πει περισσότερα σχετικά. Σε ακούμε, Στέλλα. Κατέρνη, κυρίες και κύριοι, η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού έφτασε αύριο για το Χανιώτη πολιτικό, ούτως ή άλλως από την περασμένη Τετάρτη, οπότε και έγινε γνωστή η τραγική, η θλιβερή αυτή η είδηση του θανάτου του Μανούσου Βολουδάκη. Τα Χανιά πάγωσαν, η Κρήτη πάγωσε, το Πανελλήνιο πάγωσε από τον αδόκητο χαμό ενός νέου ανθρώπου, ενός καταξιωμένου πολιτικού. Παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου των Χανίων. Εκεί θα είναι και πολλοί συναδελφοί του, λένε πληροφορίες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, που θα θελήσουν να πουν το ίστατο χέρι στον συνάδελφό του, στον Μανούσο Βολουδάκη. Θα πρέπει να πούμε ότι η σωρός του άτυχου άνδρα, του Χανιώτη πολιτικού, θα είναι από τις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό, ενώ η ταφή του θα γίνει από το κημητήριο του Αγίου Λουκά. Θα πρέπει να πούμε, Κατερίνα, όπως έγινε γνωστό, ότι η κηδεία του Μανούσου Βολουδάκη θα γίνει δημοσία δαπάνη σύμφωνα με την κοινή απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για τις εξαιρετικές, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, υπηρεσίες που προσέφερε στο λαό, στην πατρίδα και στο έθνος. Αύριο, εξάλλου, τα Χανιά, ο Δήμος Χανίων, έχει κηρύξει την ημέρα ως ημέρα πένθους με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι ο Μανούσος Βολουδάκης εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Χανίων το 2007 σε ηλικία 41 ετών. Υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια με ήθος και συνέπεια τον τόπο του. Να σας θυμίσω ότι τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε και το χαρτοφυλάκιο της διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και το 2019 τον Ιούλιο στις προηγούμενες εκλογές εξελέγει και πάλι βουλευτής Χανίων, δυστυχώς μέχρι και την περασμένη Τετάρτη, οπότε και άφησε την τελευταία του πνοή. Η οικογένειά του, η μητέρα του, η σύζυγός του και τα τρία παιδιά επιθυμούν αντιστεφάνουν. Όποιος επιθυμεί να καταθέσει κάτι, να είναι υπέρ του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παιδιών η Μεγαλόχαρη, του Κεφημιά Χανίων και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης. Κατερίνα, θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης έδωσε στη δημοσιότητα κάποιες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν αύριο στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί ο κόσμος, οι άνθρωποι που θα βρεθούν στα Χανιά για να πούν το τελευταίο αντίο στο Μανούσο Βολουδάκη. Θα έχουμε λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία, προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι στην οδό Αναπαύσεως, στη συμβολή της με τις οδούς Γογονή και Εφέδρων Πολεμιστών. Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας και φυσικά στάθμευσης. Τις ίδιες ώρες θα έχουμε και στους κάθετους δρόμους και συγκεκριμένα στις οδούς Μάνου Κατράκη και Κορνάρου, από την οδό Αναπαύσεως έως και την οδό Σιβρακάκηδων και στην οδό Βολάνη από την οδό Αναπαύσεως έως και την οδό Φαλασσάρνης. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα.